Είστε στο Cubivox και σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 πράγματα για την κέτσαπ που ίσως δεν γνωρίζατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Νούμερο 10. Τον 17ο αιώνα, οι κάτοικοι της Ανατολικής Ασίας έφτιαχναν έναν ζωμό από ψάρια ή οστρακοειδή με μπαχαρικά που λεγόταν γκουάιζαπ. Αυτό το μείγμα είναι ο πρόδρομος της κέτσαπ. Αν και υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το πώς κατέληξε να ονομάζεται έτσι, η επικρατέστερη θέλει τη λέξη κέτσαπ να προέρχεται από τη φράση κατσαπ. Νούμερο 9. Η κέτσαπ που τρώμε σήμερα φτιάχνεται από όριμες ντομάτες, ξύδι, σιρόπι καλαμποκιού, φρουκτόζι από σιρόπι καλαμποκιού, αλάτι, μπαχαρικά, σκόνη κρεμμυδιού και φυσικό άρωμα ντομάτας. Η χαρακτηριστική γεύση της δίνεται από τα 3 τελευταία συστατικά. Νούμερο 8. Πριν όμως η κέτσαπ παρασκευαστεί και ταυτιστεί με τις ντομάτες, φτιαχνόταν από μανιτάρια. Είχε σκούρο καφέ χρώμα και κάποιες φορές περιείχε και λιωμένα καρύδια. Συγκεκριμένα, η κέτσαπ από μανιτάρι υπήρχε ως συνταγή σε αγγλικούς οδηγούς μαγειρικής από το 1750 έως το 1850. Νούμερο 7. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική χρησιμοποιούσε τις Φιλιππίνες ως στρατιωτική βάση. Κάποιοι έμποροι, εκμεταλλευόμενοι την νοσταλγία των στρατιωτών για σπιτικό φαγητό και την πληθώρα μπανανόδεντρων, δημιούργησαν την πρώτη κέτσαπ από μπανάνα. Ήταν γλυκιά, καυτερή και στην υφή θύμιζε έντονα κέτσαπ ντομάτας. Νούμερο 6. Η κέτσαπ βρίσκεται στην ευρύτερη κατηγορία των junk food. Ωστόσο, ανά 100 γραμμάρια προσλαμβάνει κανείς 1,74 γραμμάρια πρωτεΐνης, 15,1 μιλιγκράμμ βιταμίνη C και 17 μιλιγκράμμ λικοπενίου. Αν αντίστοιχα φάει κάποιος 100 γραμμάρια όριμης ντομάτας, προσλαμβάνει 0,88 γραμμάρια πρωτεΐνης, 12,7 μιλιγκράμμ βιταμίνη C και 2,6 μιλιγκράμμ λικοπενίου. Νούμερο 5. Η κέτσαπ έχει πολλά κοινά με το κρασί. Το κυριότερο είναι πως για να παρασκευαστεί πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο οι πιο όριμες ντομάτες και φυσικά να είναι καλοκαιρινής οδειάς. Η διαδικασία πολτοποίησης και αποχύμωσης της ντομάτας είναι ίδια με αυτή του σταφυλιού. Ακόμη όπως και το κρασί, έτσι και η κέτσαπ μπορεί να μπει σε διαδικασία ορίμανσης. Νούμερο 4. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η κέτσαπ περιέχει αρκετό ξύδι. Ωστόσο, και η ίδια η ντομάτα είναι αρκετά όξινη. Εξαιτίας των παραπάνω, η κέτσαπ είναι ιδανική και για το γυάλισμα των ασημικών. Συγκεκριμένα, αν απλώσεις κέτσαπ σε αντικείμενα όπως ασήμι και χαλκό, τα αφήσεις για λίγο και στη συνέχεια τα τρίψεις ελαφρά, θα τα δεις να λάμπουν όπως παλιά. Νούμερο 3. Το 1834, ο γιατρός John Cook Bennett άλλαξε μια για πάντα την ιστορία της κέτσαπ, αντικαθιστώντας τα μανιτάρια με ντομάτα. Επειδή η ντομάτα έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, υποστήριζε ότι η ανανεωμένη συνταγή μπορούσε να θεραπεύσει τη διάρρεια, τη δυσπεψία, τον νύκτερο και την αρθρίτιδα. Πίστευε τόσο πολύ τη συνταγή του, που σε συνεργασία με το φαρμακοποιό Archibald Miles έφτιαξαν χάπια ντομάτας. Νούμερο 2. Τον Οκτώβριο του 2000, η Heinz, η μεγαλύτερη εταιρεία παρασκευής κέτσαπ, κυκλοφόρησε την κέτσαπ Easy Squirt. Μια κέτσαπ με πράσινο χρώμα. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν και κυκλοφόρησε τους επόμενους μήνες σε μοβ, μπλε και mystery color. Στα πρώτα 3 χρόνια πουλήθηκαν 25 εκατομμύρια μπουκάλια πολύχρωμης κέτσαπ. Νούμερο 1. Παγκοσμίως η κέτσαπ είναι η πιο διαδεδομένη σος. Επιλέγεται από χορτοφάγους και μη και ταιριάζει σχεδόν με όλα τα φαγητά. Πολλοί προτιμούν να βάζουν στα μακαρόνια κέτσαπ αντί για σπιτική σάλτσα ντομάτας και κάποιοι άλλοι βάζουν κέτσαπ στην πίτσα. Σε πολλά μέρη του κόσμου χρησιμοποιείται και στη ζαχαροπλαστική. Στον Καναδά φτιάχνουν κέικ από κέτσαπ, ενώ στη Βρετανία κυκλοφόρησε και παγωτό κέτσαπ. Γνωρίζατε ότι ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει περίπου 32 κιλά κέτσαπ το χρόνο?